Έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, κυρίες και κύριοι, τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Η Αναστασία Αργυριάδου είναι μαζί μας και έχει τις πληροφορίες. Αναστασία. Ελίνα, χωρίς ανάσα, γιατροί και νοσηλευτές νοσοκομείου Παπαγεωργίου από τις πρώτες ώρες εφημερίας, αφού περισσότεροι από 13 ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι είτε σε απλές κλίνες είτε σε χειρουργία. Η ΜΕΘ είναι πλήρως κατηλημένη και δυστυχώς δεν γίνονται αποσωληνώσεις. Οι κινήσεις στα επίγοντα είναι πολύ αυξημένοι. Στο ΑΧΕΠ, ακούσαμε και πριν ότι έγιναν 55 εισαγωγές ασθενών με COVID. 170 ασθενείς νοσηλεύονται στις απλές κλίνες. Τα 2/3 των κλινικών νοσοκομείου είναι κατελημμένα από ασθενείς με κορονοϊό και όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι γιατροί, βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα με τον περσινό Μαύρο Νοέμβριο. Στο Παπανικολάου, αυτή την ώρα, τρεις ασθενείς βρίσκονται σε αναμονή για μια κλίνη στη ΜΕΘ. Δυστυχώς, τόνισαν οι γιατροί ότι φτάνουν οι ασθενείς τελευταία στιγμή, όπως είπαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις μας, με πολύ χαμηλό κορεσμό σε σοβαρή κατάσταση. Έτσι λοιπόν, δεν είναι πολλές οι αποσωληνώσεις, κρεβάτια αδειάζουν δυστυχώς από θανάτους και αυτά γεμίζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε ένα θετικό, μια ηλιακτίδα, μια ακτίνα αισιοδοξίας, είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες, Λίνα, στα συγκεντρώσεις των λιμάτων, το υλικό φορτίο μάλλον στα λίματα, υπάρχει μια σταθερή μείωση. Ίσως αυτό κάτι σημαίνει για το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Ναι, και ακούσαμε πως η εκτίμηση της κυβέρνησης και των ειδικών είναι πως είμαστε σε φάση σταθεροποίησης. Να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.